Συνεχίστηκε και σήμερα η κινητοποίηση των εργαζομένων στην καθαριότητα στο νοσοκομείο Τρικάλων με την παρουσία εκπροσώπων συνδικαλιστικών οργανώσεων και κομμάτων. Στα αξιοσημείωτα της ημέρας, οι απολύσεις 4 εργαζομένων, γυναίκες οι οποίες συμμετείχαν στις κινητοποίησεις, ενώ υποχρεωτική άδεια δόθηκε σε άλλες 4 εργαζόμενους. Η διοίκηση του νοσοκομείου αρέσκεται στο ρόλο του ποδίου πιλάτου, ενώ εκοφαντική εξακολουθεί να παραμένει η παθητική στάση του εργατικού κέντρου. Και σήμερα μία από τα ίδια. Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του διοικητή του νοσοκομείου, κανένας δεν ανέλαβε καμία ευθύνη. Νέα στην υπόθεση αυτή αναμένονται αύριο Παρασκευή, όπως στο γραφείο της επιθεώρησης εργασίας θα πραγματοποιηθεί συνάντηση στελεχών της εταιρείας και των εργαζομένων. Εκ μέρους του δικτύου συνδικαλιστών του ΣΥΡΙΖΑ, είμαστε εδώ σήμερα όχι μόνο απλά να συμπαρασταθούμε στο δίκαιο αγώνα των καθαριστριών και να καταγγείλουμε το παράδεκτο γεγονός που συμβαίνει σε όλα τα γενικά νοσοκομεία της χώρας, όπου ουσιαστικά οι περιεργολάβοι εκμεταλλεύονται την εργασία των καθαριστριών και όχι μόνο, για να πλουτίζουν και στο τέλος να αφήνουν να πλήρουν τις εργαζόμενες. Ο κλάδος των καθαριστριών είναι ένας κλάδος περήφανος, αξιοπρεπής και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να συμπεριφέρονται έτσι όχι μόνο στους καθαριστές αλλά και σε όλους τους εργαζόμενους. Καταγγέλουμε το γεγονός ότι είναι απλήρωτες εδώ και 6 μήνες, ουσιαστικά τις εμπέζουν και τις πετάνε από τον ένα στον Καϊάφα. Είμαστε εδώ στο γραφείο του διευθυντή. Του διοικητή του νοσοκομείου Τρικάλων να δώσει λύση. Δεν ήρθαμε ούτε να διαμαρτυρηθούμε, αρκετά πια τέρμα οι διαμαρτυρίες. Δεν φεύγουμε από εδώ σήμερα και με τις καθαρίστριες δίπλα μας και με τον κόσμο, τον αλληλέγγυο τον οποίο περιμένουμε να έρθει. Δεν φεύγουμε σήμερα αν δοθεί τώρα λύση στο ζήτημα των καθαριστριών. Όπως επίσης θα καταγγείλουμε όλη αυτή την ιστορία που υπάρχει με τις μαφιόζικες απειλές στον κλάδο των εργατών. Και ότι αυτές οι πολιτικές δεν πρόκειται να περάσουν.